Ντέρμπι δεν είχε σήμερα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0. Ο Ολυμπιακός που είχε αρκετούς νέους παίκτες στη σύνθεσή του, όπως ο Ράντος, ο Καλογερόπουλος και ο Δρακόπουλος, ενώ αρκετοί βασικοί έμειναν στον πάγκο. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε, ενώ είχε και ένα δοκάρι σε σούτ του Χριστοδούλου. Κύριο χαρακτηριστικό του σημερινού παιχνιδιού, οι αποδοκιμασίες των οπαδών του Ολυμπιακού σε βάρος του προέδρου της ομάδος, κ. Σαλιαρέλη. Η παλιά του μαυρομάτια τον Καλογερόπουλο. Πιο γρήγορα ο Μίνου βγαίνει και μπλοκάρει την μπαλά. Η φάση στο 4ο λεπτό. Και τώρα Χριστοδούλου για τον Πατίκα. Ο Πατίκας πιέζεται. Η μπάλα στο Σαββίδι. Το σούτ και σωτήρια απόκρουση από τον Ράντο. Και Καραταΐδης παραχωρεί κόρνερ. Μαυρομάτης. Πολύ ωραία παλιά για τον Δρακόπουλο. Ο Δρακόπουλος θα μπει μέσα στην περιοχή. Κάνει το σούτ. Η επέμβαση από τον Μίνου σωτήρια στο 15ο λεπτό. Και βγάζει θαυμάσια παλιά για τον Γιώργο Σαββίδη από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Σαββίδης έχει μπροστά του τον Αποστολάκη. Σαββίδης πάντα θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι μόλις out. Ναι, σίγουρα νομίζω ότι είμαστε αδικοί το τελικό αποτέλεσμα. Και άκη σήμερα παίξε, πιστεύω, καλό ποδοσφαιρό και το παιχνίδι ήταν αρκετά καλό. Δυστυχώς δεν μας έκανε το κέφι μπάλα. Στο φάουλ για τον Ολυμπιακό, Τέταρη. Απευθείας και η μπάλα μόλις out. Πρέπει να κερδίσουμε γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει. Πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να νικήσει? Να βάλει ένα γκολ και εντάξει. Μπορεί με τη σημερινή του απόδοση να βάλει τον γκολ αυτό? Μπορεί, δεν μπορεί, πρέπει να κερδίσουμε. Αφήνει για τον Οκόνσκι. Σούτ ο Οκόνσκι και η μπάλα μόλις out από το οριζόντιο δοκάρι. Κόβεται εκείνος και Σαββέφσκι για την ΑΕΚ. Χριστοδούλου. Χριστοδούλου πάντα. Τελικά θα κοπεί. Χριστοδούλου ευνοημένος από τις κόντρες. Γίνεται το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι του Ράντου που μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 51ο λεπτό. Να δούμε και πάλι την ατομική προσπάθεια του Χριστοδούλου που μπαίνει στην περιοχή. Βγαίνει ευνοημένος από τις κόντρες. Κάνει το σούτ. Η μπάλα στο δεξί. Κάθε το δοκάρι της εστίας του Ράντου που θα την μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Κοφίδης. Και πάλι στον Καραταΐδη. Σέντρα εκείνου, Καλογερόπουλος μέσα στην περιοχή. Για τον Τσιαντάκη, πάλι Καλογερόπουλος. Σε θέση φορ καλύτερα ο Μίνου, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Έκτο κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Οκόνσκι. Μανολάς γυριστή κεφαλιά και αποτυγχάνει τόσο ο Κουντουλάς όσο και ο Μπατίστα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 71. Ενώ ο κύριος Γερμανάκος λέει ότι το κόρνερ είναι για την ΑΕΚ. Εκτελεί ο Σαββέφσκι. Μανολάς πρώτη κεφαλιά, γύρισμα από τον Σαββίδη και η μπάλα out. Τέταρη. Κλειστράει ο Τέταρη και πιέζεται από τον Παπαϊάννου που του κερδίζει την μπάλα. Ο Κόνσκι. Λάθος του ο Κόνσκι, Παχατουρίδης. Αποστολάκης Δρακόπουλος. Δρακόπουλος έχει χώρο και προωθείται. Δρακόπουλος πάντα. Περνάει ο Δρακόπουλος μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στον Αποστολάκη. Σούτ και είναι το γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 78ο λεπτό της συνάντησης. Μετά από αυτή την ωραία ατομική προσπάθεια του Δρακόπουλου, ο Αποστολάκης βρέθηκε ευνοημένος από τις κόντρες. Έκανε το σούτ ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και 1-0 για τον Ολυμπιακό. Μας λείπουν πάρα πολύ τα δύο παιδιά, ειδικά στην επίθεση. Και πέφτει όλο το βάρος στους υπόλοιπους παίχτες, είτε αυτοί είναι αμυντικοί, κεντρώοι ή οτιδήποτε. Παπαϊάννου στον Σαββίδη. Σαββίδης θα δοκιμάσει το σούτ, θαυμάσια επέμβαση από το Ράντο και κόρνερ, η φάση στο 79. Παύλο, απομένουν 10 λεπτά, η ΑΕΚ μπορεί να ισοφαρίσει? Κοίτα, να σου πω, με τέτοια τύχη που αυτή την ομάδα έχει, δεν νομίζει, γιατί αν και δεν πέσουν μπάλα, έχουν μεγάλη τύχη. Πώς εξηγείς εσύ το ότι η ΑΕΚ έχασε 4 γκολ και ξαφνικά δέχτηκε ένα? Μόνο οι επιθετικοί δικοί μας θα ξέρουν. Από την άλλη πλευρά βρίσκει τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλο σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ και ο Μίνου μπλοκάρει την μπάλα. Σαββίδης θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ ή όχι. Δίνει τελικά στον Σαββέφσκι. Μέσα στην περιοχή εκείνος το πλασέ για τον Μπατίστα. Κεφαλιά και out. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κερδίζουν την μπάλα με τον Καλογερόπουλο. Κακή μπαλιά του Καλογερόπουλου στον Μίνου. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Γερμανάκος σφυρίζει τη λήξη του αγώνα.
που βρίσκει τον Ολυμπιακό νικητή επί της ΑΕΚ με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που πέτυχε ο Στράτος Αποστολάκης στο 78 λεπτό. Αυτό που νιώθω δεν το έχω ξανανέσει ποτέ στη ζωή μου. Παίζω για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, στην ομάδα μου. Και κερδίσαμε σε ένα σημαντικό τέρπι. Έχοντας τη συμπλάτη μέσα σωρία προβλημάτων διοικητικά, που δεν μας επηρεάζουν βέβαια, αλλά τα αγωνιστικά. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα και θα τερματίσουμε πρώτοι, θα κόψουμε το νήμα πρώτοι. Τι να πούμε. Ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ προσπαθήσανε και ήταν άξιοι συγχαρητηρίων. Η μπάλα δεν τους ήθελε μόνο. Πιστεύω πάντως γενικά, μετά από το αποτέλεσμα που μας έχει κόψει όλη τη διάθεση, ότι εμείς σαν ΑΕΚ δώσαμε δείγματα σήμερα ότι έτσι παίζονται τα ντέρμπι. Και στον αγωνιστικό χώρο μέσα και έξω.